Παναγιώτη Τρισόκα, είχε το προνόμιο να παραδώσει ένα τίτλο προαθήτρια στην αγαπημένη σου ομάδα, την Ανόρθωση. Πες μας λίγο πώς το έζησες εσύ αυτό το γεγονός, ως ανορθωσιάτης, αλλά από αυτό το πόστο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ που είσαι. Εντάξει, για μας η Ανόρθωση δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι όλα τα αθλήματα. Εντάξει, εμείς μεγαλώσαμε με την ιδέα της Ανόρθωσης, την ιδέα της αμοχώς του, της επιστροφής πίσω στα σκλαβωμένα μας μέρη. Με αυτό θα πεθάνουμε. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι η Ανόρθωση ήταν καλύτερη από την αρχή. Ήταν καλύτερη σε όρη τη σειρά των τελικών, με την Τέλβα να κυριαρχεί μέσα στις δύο ρακέτες και δίγια κέρδισε το πρωτάθλημα. Θεωρώ όμως ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο Κουτς Παλάλα και στην ΑΕΛ. Έγινε ένα αθλητοπροαίρεστατο παιχνίδι. Και εντάξει, ένας πρέπει να κερδίσει, ένας πρέπει να χάσει. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Πολύ, δηλαδή ήταν μέσα σε πολύ αθλητοπροαίρεστατα συνθήκες εδώ στο Σολομονίδης. Ο ΚΟΑ πώς θα στηρίξει τον μπάσκετ? Μίλησε και ο κύριος Μουζουρίδης για τη στήριξη του οργανισμού. Βλέπουμε τον μπάσκετ, ένα άθλημα που τραβάει πάρα πολύ κόσμο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους το άθλημα. Πώς μπορεί να στηρίξει ο ΚΟΑ αυτό το άθλημα περαιτέρω? Μπορεί να το στηρίξει μέσα από τις χορηγίες. Άλλωστε, έχουμε βοηθήσει και τώρα πρόσφατα με μια χορηγία 410.000 αρκετά σωματεία και μέσα και τη Καλαθόσφαιρα. Είχαμε βοηθήσει τον Κεραυνό να παίξει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θεωρώ ότι όμως, επειδή εγώ προσωπικά σαν Παναγιώτης πιστεύω πολύ στο γυναικείο μπάσκετ, το μπάσκετ πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και από την Ομοσπονδία αλλά και από εμάς τους ίδιους για να μπορέσει να φέρει καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για να σου ευχηθώ και σε ένα καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.